αφήνοντας με νομοθετική ρύθμιση εκτός βουλής το κόμμα Κασιδιάρη, το οποίο κατά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις όχι απλώς πιάνει το όριο εισόδου 3%, αλλά μπορεί και να φτάσει μέχρι το 5%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Αμερικανή Συμβουλή του βασικά επιδιώκουν να διασκορπιστούν οι ψήφοι του προς διάφορες μικρότερες κατευθύνσεις, τα λεγόμενα κόμματα δεξιά της νέα Δημοκρατίας πολλά από τα οποία κόμματα αν και δεν βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου, εν τούτης είναι πρόθυμα να πουλήσουν στήριξη μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου και να μειώσουν το ποσοστό της αυτοδυναμίας και να ρίξουν τις ψήφους τους προς μια σταθερή κυβέρνηση. Βέβαια το αυτοδυναμίας για τις δεύτερες εκλογές που θα ισχύσει και το κλιμακό των πόνους έχει προσδιοριστεί γύρω στο 37% με 6 κόμματα. Ποσοστό το οποίο είναι πρακτικά δύνατο να επιτύχει η Δημοκρατία αλλά θα προσπαθήσουν να μην υπάρξει το κρίσιμο έκτο ή και 7ο κόμμα στη Βουλή που θα τους τελειώσει. Θα προσπαθήσουν ομοθετικά έστω και με τη βοήθεια της ελληνικής λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου να ψηφίσουν αποβόλη του κόμματος Κασιδιάρη από τη Βουλή και εν συνεχεία να επικεντρώσουν την πολιτική τους κατά του Γιάννη Βαρουφάκη και του ΜΕΡΕ25 για να μειωθούν τα εντός Βουλής κόμματα στα 5 και να μειωθεί το όριο αυτοδυναμία στο 34% θα πιάσουν 34% σε τυχόν δεύτερες κάλπες. Καταρχήν, θα πρέπει να υπάρξουν δεύτερες κάλπες. Αυτή τη στιγμή καταγράφονται από τις πληρωμένες δημοσκοπήσεις φτιαγμένα δείγματα εκλογικού σώματος με ποσοστά αναποφάσιστων τη της τάξης του 15% ή και 20%. Οι αναποφάσιστοι τι αυτοί όμως δεν υπάρχουν. Σχεδόν όλοι έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν και αυτό που θα ψηφίσουν δεν θα αρέσει καθόλου στην ίν κυβέρνηση. Και αυτή είναι η διαφορά των μετρήσεων μεταξύ των καταπαραγγελία και των δημοσκοπήσεων που παραδοσιακά διεξάγουν μεγάλε δυτικέ ξένε πρεσβείες. Το πραγματικό δείγμα και η αναγωγή επί των πραγματικών αναποφάσιστων. Το Μαξίμου ξέρει ότι με ένα ποσοστό τη τάξη του 23 με 26 ή και 28% στι πρώτε εκλογέ, και ίσω στη δεύτερη θέση, μπορεί και να μην υπάρξουν δεύτερε εκλογέ.